Τώρα, αλλάζουμε λίγο θέμα και πάμε στα της οικονομίας αλλά στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί φαίνεται ότι το πακέτο παγώνει. Ο συνάδελφος από τα Νέα Ενεργειακό Συντάκτης, ο Χρήστος Κολώνας, είναι μαζί μας. Γεια σου, Χρήστο μου, τι κάνεις? Γεια σας, παιδιά. Καλή αρχή και από μένα. Να είσαι καλά. Καλά, ευχαριστούμε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει αρκετά σε αυτό το σκέλος. Είναι και από τα ζητήματα που έχει κάνει η στροφή, όχι 360, 180 μοιρών, στο σκέλος του πώς αντιμετωπίζει και αποδέχεται τις αποκρατικοποιήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι για λόγους εκλογών και δημιουργία κλίματος παγώνουν όλα αυτά. Κοίτα, όντως η κυβέρνηση έχει επενδύσει πάρα πολύ στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και άλλων πωλήσεων που ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Είχε επενδύσει εκεί γιατί ήθελε να δείξει ξανά την εμπιστοσύνη απέναντι, να κερδίσει μάλλον την εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς και τους δανειστές. Ωστόσο όμως, όσο πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο, έχουμε σημάδια που δείχνουν πως το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και σειρά εμβληματικών ιδιωτικοποιήσεων πάει προς τα πίσω και ίσως μετατεθεί για μετά τις εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, το θέμα η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, της δημόσιας επιχείρησης αερίου, ήταν να ξεκινήσει ο διαγωνισμός αυτόν τον μήνα. Οι πληροφορίες λένε ότι πάει για τον Ιούνιο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να βγει η προκήρυξη, αλλά είναι πολύ πιθανόν, λένε οι πληροφορίες, να πάει για τον Οκτώβριο. Άλλη μία εμβληματική αποκρατικοποίηση, παραχώρηση μάλλον, είναι της Εγνατίας Οδού, όπου είχε κάνει ό,τι μπορούσε το Υπουργείο Υποδομών ο κ. Σπίτης για να την μπλοκάρει και διαρκώς η Κομισιόν έβγαινε με συστάσεις για αυτό το θέμα, η οποία επίσημα έχει ανακοινωθεί ότι πάει για τον Οκτώβριο. Κανονικά ήταν να δοθούν προσφορές τον Ιούνιο σε αυτόν τον διαγωνισμό. Είναι το περιβόητο ελληνικό, έτσι, το οποίο... Σαν το γεφύρι της Άρτας. Είναι σαν το γεφύρι της Άρτας, το οποίο βέβαια στην παρούσα φάση μπορεί να μην έχει κάποια εμπλοκή κυβέρνηση, γιατί πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός για το καζίνο από τον επενδυτή για να προχωρήσουν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών στον επενδυτή. Ωστόσο, όμως, έκανε και εκεί ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση τα πρώτα χρόνια της εξουσίας της για να το καθυστερήσει. Το ελληνικό, θυμίζουμε ότι πρόκειται να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, όμως, Χρήστο, τι γίνεται με την ΔΕΗ, καθώς θα έχουμε τιτλοποίηση ελκυσπρόθεσης μονοφυλών, ύψους 1,5 δις. Ακριβώς. Νομίζω ξεκινάει άμεσα, πριν το Σεπτέμβριο. Έτσι. Ναι, πριν το Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί. Ναι, είπε ο κ. Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της δημόσιας εταιρείας, χθες στη διάρκεια συνεδρίου, ότι μετά το Σεπτέμβριο θα είναι, μάλλον στο Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει την τιτλοποίηση των ελκυσπρόθεσμων οφειλών. Με απλά λόγια, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, τι είναι αυτό: θα πάρει τις ελκυσπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, απλήρωτους λογαριασμούς, θα τις μεταφέρει σε δύο θυγατρικές τις εταιρείες που θα δημιουργηθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα καλέσει funds, δανειστές, να χρηματοδοτήσουν έναντι αυτών των οφειλών. Σκοπεύει δηλαδή να πάρει από αυτό 400 εκατομμύρια ευρώ. Φιλόδοξο ακούγεται. Είναι πολύ, πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, γιατί πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται μια προετοιμασία και έχουν εμπλακεί και μεγάλη οίκη στην προετοιμασία αυτού του εγχειρήματος. Ωστόσο, όμως, όντως είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη. Αν έχει γίνει μία ή δύο φορές σε τέτοια, σε ΔΕΚΟ, δηλαδή σε εταιρεία παροχής κοινής ωφέλειας, αν εισπράξει αυτό το ποσό, θα πάρει τεράστια ανάσα στα χρηματοοικονομικά της. Η κατάσταση είναι δραματική στα οικονομικά της ΔΕΗ. Είναι 900 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, οι ζημιές της ΔΕΗ. Και επιπλέον η ΔΕΗ όμως στη συνέχεια θα πρέπει να εισπράξει. Όταν δήλωνε κέρδη, να προσθέσω και παρένθεση, μέχρι το 2014. Είχε 90 εκατομμύρια κέρδη, ναι, ευρώ. Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση πώς έφτασε εδώ η ΔΕΗ. Είναι από τις επιλογές της κυβέρνησης. Και δυσεξήγητο. Ναι, τώρα. Η ΔΕΗ στο μεταξύ όμως, για να επιστρέψει αυτά τα χρήματα που θα δανειστεί, θα πρέπει να συνεχίσει να κυνηγάει τους οφειλέτες και μάλλον όλα δείχνουν ότι θα εντείνει και θα αυστηροποιήσει την τακτική της. Οπότε από το Σεπτέμβριο θα έχουμε περισσότερα τηλέφωνα και οχλήσεις σε όσους χρωστούν. Να κλείσω εδώ λέγοντας ότι οι καταναλωτές, των οποίων οι οφειλές θα μεταφερθούν σε αυτές τις δύο εταιρείες για να τυλοποιηθούν οι οφειλές τους, δεν θα έχουν καμία σχέση με τα funds. Θα έχουν να κάνουν μόνο με τη ΔΕΗ, θα συνεχίσουν να κάνουν με τη ΔΕΗ, δηλαδή θα χρωστάνε στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ θα κυνηγάει εκείνους. Δεν είναι όπως τα κόκκινα δάνεια που μεταφέρονται στην Ελλάδα. Είναι λίγο διαφορετικό, μπράβο. Χρήστο Κολώνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Από τα Νέα.